Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, καλά εσείς. Ωραία. Είσαι ετών? Έγινα 29 στις 9 του μήνα. Πόσο? 29. Μην το λες έτσι. Μεγάλωσα, γεράσαμε. Δεν τα πάμε καλά. Κόρη μου είσαι. Τι να πούμε κι εμείς. Όχι όμως. Πόσο μάλλον ο κύριος Καπετανίδης. Δεν το συζητά. Τι έχουμε κάνει για να το φέρουμε τον κύριο Καπετανίδη στην κατάσταση αυτή. Ο Παντελής ξέρει. Ο Παντελής. Πάρα πολύ. Θα σας πω της Δήμητρας Παπίου ένα κομμάτι. Αυτή η νύχτα μένει. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Ποτέ άκρη της Αβύσσου. Αυτή νύχτα μένει, αιώνες παγωμένη, που δυο ψυχές δε βρήκαν καταφύγιο. Κάτι κυνηγώ. Δεν κάνω για δημόσιο βάρος. Με αδειάζει κάθε μέρα και περισσότερο. Ήσουν πολύ απόμακρη, να ξεκινήσω από αυτό. Δηλαδή τραγουδούσες μόνη σου, σαν να μην υπήρχε κανένας. Απλά ένιωθα το τραγούδι, ναι. Okay. Εντάξει, ναι, αλλά πρέπει να το νιώθεις και με τα μάτια ανοιχτά, γιατί πρέπει να το περάσεις. Και σε αυτούς που το τραγουδάς. Κοίτω συνέχεια πάνω στο ταβάνι, είχες κλειστά τα μάτια. Πέρα από τα μάτια τι λέτε? Πέρα από τα μάτια, εντάξει, μπορώ να πω ότι καλή ήταν η φωνή. Εάν σε περάσουμε, πρέπει να έρθεις τελείως διαφορετική την άλλη φορά. Και με άλλο τραγούδι. Ναι. Και όχι μόνο το τραγούδι, και εσύ και η σκηνική σου παρουσία να είναι τελείως διαφορετική. Mm-hmm. Πατρίτσια, από μένα είναι ναι, αλλά θέλεις πάρα πολύ δουλειά. Ευχαριστώ. Θα πω κι εγώ ναι, να προσπαθήσω όμως περισσότερο. Ευχαριστώ. Να είστε και να είσαι έτοιμη. Ευχαριστώ. Εσείς. Ναι, γιατί έχεις αυτή τη φωνή που παρά το έκανες αρκετά λάθη και πρέπει να το δουλέψεις για το σύστημα. Μ' αρέσει η χρειά της, να έχεις μια βραχνάδα έτσι. Έλα να στο δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, είναι το καλό. Απλά τα συναισθήματα είναι ανάμεικτη. Γιατί το πήρα, αλλά πώς το πήρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τους άρεσα. Τα σχόλια όχι πολύ καλά. Και είχαν και δίκιο.